Ορίστε. Ο Μελισανίδης δεν μπορεί να μιλάει για Μάο Μάο. Όταν έχουν χτυπηθεί οι διαιτητές και έχουμε αφήσει υπονοούμενο ότι τους έχει στείλει αυτός. Δηλαδή δεν είναι ο εκλεπτισμένος ο Μπον Βιβέρ ο Μελισανίδης. Αλυταράζει και ο Μελισανίδης. Εντάξει. Για τον Μάο Μάο. Παρασυρμένο παιδί. Ναι, ναι, ναι. Εγώ τον παραδέχομαι για ένα πράγμα τον Μελισανίδη. Ότι με λίγα λεφτά κάνει κάτι. Αλυτάρας. Για ένα πράγμα. Ότι ξεκίνησε από το μηδέν χωρίς πατρική περιουσία. Εγώ αυτό δεν με ενδιαφέρει. Με ποιους τρόπους το έκανε. Δεν με ενδιαφέρει με ποιους τρόπους το έκανε. Μαζί σου. Και δημιούργησε μια τεράστια περιουσία μόνος του. Τώρα, αν έκανε λαθρέα, τι έκανε, τι δεν έκανε, δεν με ενδιαφέρει. Δεν βρήκε ούτε ένα διαμέρισμα, ούτε ένα αυτοκίνητο από τον πατέρα του. Μελισανίδη προσκυνώ, σε αυτό και τα λοιπά. Αλλά, Μάο Μάο, να πει στους παοξίδες που κάνανε το γήπεδο De La Salle, σε Ολυμπιακό και ΑΕ και τα δύο αυτά τα μάτς. Δεν έχεις δει Μάο Μάο Παοξή. Ο Μάο Μάο Παοξής Μελισανίδη, όταν υπήρχε ο Μάο Μάο Παοξής, εσύ ακόμα είχες τις σχολές οδηγών. Δεν έχεις δει Μάο Μάο. Και από ό,τι έχω πληροφορηθεί, δεν έχεις έρθει και στην Τούμπα νέος να δεις το κάκαδο ο Παοξής να το βγάζει, να το πετάει και να τραυματίζεται ο άλλος από απέναντι με το κάκαδο. Δεν έχεις δει Παοξή να βγάζει το πέδιλο και να λιποθυμάνε 12 άτομα από τη βρώμα. Δεν έχεις δει τέτοιο πράγμα εσύ. Ούτε έχεις δει Παοξή να το σταματάνε για οπλοφορία, γιατί το νύχι του, άμα σε χτυπήσει, μπορεί να σου κάνει αιμορραγία και να σε σκοτώσει. Αυτοί τώρα ναι. Πήγαιναν. Δεν είναι ένα Μάο Μάο. Είχαν γυναίκες και. Άστα τώρα, Μάο Μάο. Ναι, τι, πώς που. Είχαν γυναίκες και καθόντουσαν, λέω. Πού. Εκεί κάτι ακούω. Και για το άλλο, τέτοια. Για τα προβοκάτσια που λέει ότι έστειλε εδώ η δική μας και τα λοιπά, σε αυτό μπορεί να έχει δίκιο. Σε αυτό μπορεί να έχει δίκιο, γιατί τσακώσανε καμιά εικοσαριά Ρώσους αυτό και τα λοιπά, και ήταν και άδειο παοξίδες. Λένε, αν έγινε έτσι, δεν το υιοθετώ, δεν ξέρω. Δεν το έχω ψάξει και πολύ. Αλλά στα προβοκάτσια και αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Εντάξει. Αλλά Μάο Μάο τώρα, επειδή μπήκε ο άλλος, έχει το πιστόλι από κάτω. Και είπε ο Μίχελ, fuck you, είπε το διτή, you finish. Εκείνο με τον μάγουλο τώρα, αντί αυτή να με επιτεθεί εμένα, ας πούμε, όπως το λένε, ο Μίχελ. Υπάρχει περίπτωση να φοβηθώ. Να σου πει, you finish, άντε ρε Φλόρε. Δεν το βλέπω. Σου δώσω κανένα μπουκετίδες, εξαπλώσω, Φλόρε. Κατάλαβες, δεν είναι το αυτό τώρα να πει, ο Μάο Μάο. Εσύ πολιτισμένε Μελισανίδη. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι, ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 231-0-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Ραπτό
radio.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, πα, πα. Like, like. Πα, 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 πα. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή. Δηλαδή, subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.